Γεια σας αγαπητοί φίλοι, όταν ήσουν μικρός σου είχαν πει ότι πρέπει να είσαι πρώτος ή πρώτη, ότι πρέπει να είσαι καλύτερος από τα άλλα παιδιά, ότι πρέπει να είσαι πιο όμορφη από τα άλλα κορίτσια, ακόμα και αν δεν ήσουν. Σου έχουν πει ότι πρέπει να είσαι ο πρώτος μαθητής, ειδικά αυτό στη χώρα μας είναι πάρα πολύ συνηθισμένο, πρέπει να είμαστε όλοι οι καλύτεροι μαθητές. Και όλα τα παιδιά όλου του κόσμου στην Ελλάδα είναι οι πρώτοι μαθητές. Δεν υπάρχουν δεύτεροι μαθητές, δεν υπάρχουν οι τρίτοι καλύτεροι μαθητές. Υπάρχουν μόνο οι άριστοι. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι ένα μεγάλο παραμύθι που διαδίδεται στη χώρα μας συνεχώς από πολλούς γονείς? Για να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι ρίζες του. Ριζώθηκε στην νοοτροπία του Έλληνα η πεποίθηση ότι πρέπει να είμαστε πρώτοι για να αξίζουμε. Από τότε που ήρθα στην Ελλάδα πριν πάρα πολλά χρόνια, θυμάμαι συνεχώς γονείς να λένε το παιδί μου πέρασε πρώτο στη σχολή, το παιδί μου πέρασε πρώτο σε αυτό το τομέα, πήρε τον καλύτερο βαθμό. Όλα τα Ελληνάκια είναι πρώτοι μαθητές. Τα ακούτε αυτά και είμαι σίγουρη ότι σχεδόν κανείς δεν πιστεύει αυτούς τους γονείς που λένε ότι συνέχεια το παιδί τους παίρνει άριστα. Αυτό μετέπειτα προβάλλεται και στον επαγγελματικό στίβο. Το παιδί μου πήρε την καλύτερη θέση. Το παιδί μου είναι πιο ευφυής, πιο έξυπνο. Το παιδί μου πήρε βραβείο. Άρα, αν το παιδί μου παίρνει βραβείο ή είναι καλύτερο, είμαι εγώ ο καλύτερος γονιός. Άρα, εγώ αξίζω. Αν αυτή η πεποίθηση μπει στα γονίδια μας με την συνεχόμενη εμφύτευση, με τον εμβολιασμό αυτής της συνεχόμενης δήλωσης «πρέπει να είσαι πρώτος, γιατί μόνο τότε αξίζεις», τότε δημιουργούμε μία ανταγωνιστική γενιά. Μάλλον πολλές ανταγωνιστικές γενιές. Και τι συμβαίνει? Όταν είμαστε ανταγωνιστικοί μεταξύ μας, δεν είμαστε μαζί για το καλό όλων. Λειτουργούμε εγωκεντρικά, εγωιστικά και μόνο για το δικό μας όφελος. Και βλέπουμε ότι τις τελευταίες δεκαετίες αυτό ακριβώς κατέστρεψε την Ελλάδα. Ότι όλοι λειτουργούσαν με το δικό τους όφελος. Για να δημιουργήσουμε λοιπόν ομαδικό πνεύμα, χρειάζεται τις αξίες μας να τις εναποθέσουμε στην ομαδική εργασία και συνεργασία. Έχω κάθε δικαίωμα να είμαι μοναδικός, αλλά δεν έχω δικαίωμα να απαιτώ από τον εαυτό μου να είμαι πρώτος και οι άλλοι να είναι συνέχεια κατά από μένα. Γιατί τότε, αγαπητοί μου φίλοι, μένεις μόνος. Η συνεχόμενη προσπάθεια και την πρωτιά είναι μια ουτοπική κατάσταση. Ποτέ δεν μπορείς να την πετύχεις. Μπορεί να την πετύχεις για ένα διάστημα. Μπορεί για ένα διάστημα να έχεις τις περισσότερες πωλήσεις στην επιχείρησή σου. Μπορεί μια κοπέλα να βγει για μια χρονιά στα ρελάς. Αλλά δεν θα είναι για όλα τα χρόνια της ζωής της στα ρελάς. Δεν μπορείς να είσαι συνεχόμενα ο καλύτερος μαθητής. Δεν μπορείς να είσαι συνέχεια ο καλύτερος επαγγελματίας. Κάποια στιγμή θα κάνεις κοιλιά. Και κάποια στιγμή θα ξεχωρίσεις τον εαυτό σου από τους άλλους. Και τι θέλω να πω. Έχεις κάθε δικαίωμα να είσαι μοναδικός. Αλλά η συνεχόμενη πρωτιά σε βάζει σε μία θέση υπεροχής, υπεροψίας απέναντι στους άλλους. Δεν κάνεις σύνδεση με τους άλλους. Και αν δεν κάνεις σύνδεση, δεν υπάρχει συνεργασία, δεν υπάρχει φιλία και δεν υπάρχει αγάπη μεταξύ των ανθρώπων. Νομίζω ότι αξίζω, αλλά τελικά μένω μόνος μου. Καταλαβαίνω ότι σε αθλητικούς αγώνες αυτό μπορεί να μετράει, αλλά οι αθλητές πιστεύω είναι αρκετά καλά εκπαιδευμένοι για να ξέρουν να χάνουν και ξέρουν να αναγνωρίζουν την νίκη του απέναντί τους. Στην πραγματική ζωή όμως, εδώ, στην κοινωνική μας ζωή, αυτό είναι ελεύθερο. Δεν μπορούμε να κάνουμε σχέσεις, φιλικές, συντροφικές και κοινωνικές σχέσεις, όταν συνέχεια έχουμε την ανάγκη να είμαστε πρώτοι σε κάτι ή σε όλα. Δεν υπάρχει αυτό, ξεχάστε το, αγαπητοί μου φίλοι. Προτείνω λοιπόν να προσπαθείτε να είστε απλά ο εαυτός σας, μοναδικοί. Να δίνετε ό,τι καλύτερο μπορείτε σε αυτό που αγαπάτε να κάνετε, αλλά όχι με την σκέψη να ξεπεράσω και να προσπεράσω τον άλλο. Πάω να έχω ένωση. Πάω να είμαι μαζί με τους άλλους. Με ξεχωρίζω από τους άλλους, όταν θέλω συνέχεια να είμαι πρώτος. Καμιά φορά βλέπω κάποιες πολύ ανόητες διαφημίσεις σε διάφορες ιστοσελίδες, όπου οι επαγγελματίες αυτοκυρίσονται πρώτοι σε έναν τομέα. Πολλές φορές γελάω με αυτά, σε οποιοδήποτε τομέα. Μπορούμε να έχουμε να κάνουμε έναν φούρνο, με έναν υδραυλικό, με έναν επιστήμονα,
με έναν οποιοδήποτε, δεν έχει σημασία με τι ασχολείται αυτός ο άνθρωπος. Όταν γράφεις ότι είσαι ο πρώτος στην Ελλάδα ή ο πρώτος στον τομέα σου ή η νούμερο ένα σχολή στην Ελλάδα ή η νούμερο ένα ακαδημία σε οτιδήποτε, τότε πάλι γίνεσαι λίγο γραφικός, γιατί αυτοκηρύσσεσαι ο πρώτος. Κανείς δεν έχει αποφασίσει για σένα ότι είσαι ο πρώτος. Σε κανένα βιβλίο δεν γράφει ότι είσαι ο πρώτος. Σε καμία δημόσια υπηρεσία δεν γράφει ότι είσαι ο πρώτος. Εσύ το λες. Γιατί έχεις ανάγκη να είσαι πρώτος. Γιατί νομίζεις ότι έτσι θα σε αναγνωρίσουν. Όχι. Ο κόσμος θα σε αναγνωρίσει για την ανοιχτή σου καρδιά, για την ειλικρίνειά σου, για την τιμιότητά σου απέναντί του και για τη μοναδικότητά σου. Και η μοναδικότητά σου θα έλξει τους ανθρώπους που συντονίζονται με τη δικιά σου συχνότητα. Η συχνότητα παίζει ρόλο. Αυτό που είσαι παίζει ρόλο, πραγματικά. Και όχι αυτό που φαίνεται. Αυτό που είσαι, αυτό θα τραβήξει τον κατάλληλο κόσμο δίπλα σου. Είτε στην επιχείρησή σου, είτε στη ζωή σου, είτε στην καρδιά σου, είτε οπουδήποτε αλλού. Προσπάθησε λοιπόν να είσαι απλά ο εαυτός σου, να καταλάβεις ποιος είναι ο εαυτός σου, να γνωρίζεις ποιος είναι ο εαυτός σου και να το στηρίξεις. Αυτό που είμαι. Δεν χρειάζεται να είμαι καλύτερος, δεν χρειάζεται να είμαι χειρότερος. Είμαι απλά διαφορετικός. Και ευτυχώς, αγαπητοί μου φίλοι, τα 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι που υπάρχουν στον κόσμο είναι όλοι διαφορετικοί. Πρόθεσε αυτό. Δείξε αυτό που έχεις να πείσεις. Ο καθένας έχει να δώσει το δικό του στίγμα. Μην επικεντρωμένος σε σένα. Υποστήριξε και στήριξε τη μοναδικότητά σου και μη συγκρίνεσαι με κανέναν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να συγκρίνεσαι με κανέναν. Προσπάθησε απλά κάθε μέρα, με μέτρια προσπάθεια, να γίνεσαι λίγο καλύτερος από χθες. Και να προσφέρεις ένα μικρό λιθαράκι για να γίνουμε όλοι καλύτεροι. Αυτά είχα να πω για σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι. Μην μπαίνετε λοιπόν σε αυτή την κοινωνική παγίδα η οποία έχει στηθεί εδώ και δεκαετίες στην οτροπία της κοινωνίας μας. Αφαιρέστε ό,τι θα σας κάνει. Οι κανόνες υπάρχουν για να σπάνε και ειδικά οι κανόνες που είναι μη χρήσιμοι στους ανθρώπους, που μας ξεχωρίζουν μεταξύ μας, που δημιουργούν χάσματα μεταξύ μας. Μοιραστείτε το βίντεο με έναν φίλο σας, αν πιστεύετε ότι θα τον βοηθήσει ακριβώς από το θέμα, αν νομίζετε ότι τον αφορά. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο μας θέμα και βίντεο. Να έχει μια πανέμορφη μέρα, ένα πανέμορφο βραδάκι. Φιλάκια πολλά!